Είσαι πολύ πιο όμορφη από τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία? Τη φωτογραφία που μου έστειλες. Δεν άργησα να καταλάβω τι είχε γίνει. Στο ίδιο φωτογραφείο και την ίδια μέρα είχαμε φωτογραφηθεί εγώ και η Μάρθα. Η Μάρθα κρατούσε για ανάμνηση μια δική μου φωτογραφία. Στη βιασύνη της έβαλε στο φάκελο τη φωτογραφία που της χάρισα. Δεν χαίρεσαι που με βλέπεις? Ή μήπως απογοητεύτηκες τώρα που με είδες από κοντά? Μα τι λες. Θα έλεγα ψέματα αν του απαντούσα ότι δεν χαιρόμουν που τον έβλεπα. Το φιλί του μου κάψε τα χείλια. Μ' αναστάτωσε. Όταν διάβαζα τα γράμματα που έστελνε στη Μάρθα, ένιωθα ζήλια. Ναι, ζήλια για την αναπάντηχη τύχη της Μάρθας. Και αυτό το κατάλαβα τώρα. Μόλις μ' αγκάλιασε. Αυτά που αγάπησε όμως ήταν τα δικά μου όνειρα. Θεέ μου, μπροστά σε τι γκρεμό στεκόμουνα. Αυτός ο όμορφος, αυτός ο κομψός άντρας, ήταν και έπρεπε να είναι δικός μου. Πάμε. Κοίταξε. Τι συμβαίνει, Μάρθα? Εμένα τουλάχιστον η φωτογραφία σου μίλησε στην καρδιά μου περισσότερο από τα γράμματά σου. Γιατί είσαι ο τύπος της γυναίκας που ονειρευόμουν να κάνω σύντροφο της ζωής μου.